και καλούμε και σήμερα τον κόσμο 10.30 ώρα έξω από τα γραφεία του ΤΟΕΒ να δώσει το δυναμικό παρόν του, διότι από το νερό ξαφνόμαστε όλοι. Όχι μόνο οι αγρότες, όλοι οι κατοίκοι, όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι πολίτες της Ιεράπετρας πρέπει να παρευρεθούν να στηρίξουμε την προσπάθεια ούτως ώστε να έχουμε ένα καλό και θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι και αυτό το ευχόμαστε όλοι μας. Έχετε κάνει κάποιες πρώτες επαφές με παραγωγούς, τους έχετε ενημερώσει για αυτή την πρόθεσή σας και το κάλεσμά σας? Και βέβαια, το έχουμε κάνει. Έχουμε ο καθένας από τη μεριά του που έχει τηλεφωνικά σε επαφή με όλους τους γνωστούς, τους φίλους του, τους έχουμε ενημερώσει. Από εκεί πέρα, καλό θα είναι να έρθουν να δώσουν την παρουσία του, να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια που κάνουν. Όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι. Και επαναλαμβάνω, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, μήπως μπορέσουμε και σωθούμε. Γιατί έχει σημασία και η συμμετοχή του κόσμου, και όχι να πάμε 15-10 άτομα από τον σύλλογο μόνο, το ΔΣ και ένας μικρός αριθμός αγροτών, και όχι μόνο, επαναλαμβάνουμε πολλές φορές, γιατί το θέμα του νερού αφορά όλους μας. Έχει σημασία να υπάρχει κόσμος, να είναι δυναμική η φωνή του για να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν. Και για να μπορέσει να συνεχίσει να ασχολείται με την παραγωγή, να πει, μπορεί να έχει νερό, να ποτίζει τα χωράφια του, τις καλλιέργειές του. Όπως ακριβώς τα λέτε είναι, γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει, να παρευρεθούμε, να δώσουμε στο Γενικό Γραμματέα την ακριβή εικόνα της περιοχής μας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια και το οποίο παραμένει άλυτο, το και το έπρεπε να έχει ήδη λυθεί και να μην είμαστε πάλι σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό καλό θα είναι να παρευρεθούμε, επαναλαμβάνω, όλοι με την παρουσία μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα μέσα από τη συμπαράστασή μας. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κάλεσμα λοιπόν από τον Πρόεδρο και τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο, όλοι 10.30 έξω από τα γραφεία του ΤΟΕΒ, για μια ειρηνική, λέμε, διαμαρτυρία. Όπως το λέτε, και ακριβώς. Αν είναι δυνατόν, να πάτε και μέχρι το φράγμα να του δείξετε ακριβώς την κατάσταση, πώς ακριβώς έχει. Ακόμα να μπορούσαμε να πάμε και στα χωράφια μας για να δει την εικόνα των φυτών μας λόγω της κακής ποιότητας του νερού, που να δει τα φυτά, πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και γενικά όλα τα προβλήματα. Καλό θα είναι να μεταβούμε σε ένα χωράφι που να έχει, παράδειγμα, ντομάτες, οι οποίες ήδη ο καρπός παρουσιάζει βούλα στον καρπό. Από την κακή ποιότητα του νερού, που για να δει από κοντά την εικόνα που της υψηδρίας που αντιμετωπίζουμε. Γιατί καλό είναι να γίνονται συζητήσεις, όμως όταν βλέπεις τα πράγματα από κοντά, τα αντιλαμβάνεσαι και με μία άλλη οπτική γωνία, έτσι, ναι. Μάλιστα, όπως θα λέτε. Για να δούμε, θα έχει κάτι καλό να μας πει για την Ιεράπετρο ο Γενικός Γραμματέας. Ραντεβού λοιπόν στις 10.30 έξω από τα γραφεία του ΤΟΕΒ. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και ελπίζουμε ο κόσμος όλους να ανταποκριθεί στο κάλεσμα. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα μας. Καλημέρα.